Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ όλους χρόνια πολλά και επίσης να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πεθόντων αξιωματικών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχοντας μελετήσει τις προτάσεις τόσο της αντιπολίτευσης όσο και των φορέων, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προτιθέμεθα να προβούμε σε κάποιες βελτιώσεις του νομοσχεδίου που θα ανακοινώσουμε στην Ολομέλεια. Από τώρα όμως μπορώ να σας ενημερώσω για μερικές από αυτές. Πρώτον, σκοπεύουμε να διευκρινίσουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους θα μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει δήλωση επανέναρξης εργασιών. Δεύτερον, σκοπεύουμε να εισάγουμε απλοποιημένη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης για ορισμένες υποθέσεις. Συγκεκριμένα, όταν κατά την εξοδικαστική διαδικασία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και δεν υπάρχει διαγραφή οφειλής μη συμβαλόμενου πιστωτή, θα μπορούσε η επικύρωση να γίνει από έναν δικαστή χωρίς ακροαματική διαδικασία, με δυνατότητα πάντως των συμβαλόμενων πιστωτών να ασκήσουν ανακοπή. Τρίτον, αναφορικά με την αναστολή της διαδικασίας του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, σκοπεύουμε να τη συνδέσουμε χρονικά όχι με την υποβολή της αίτησης, αλλά με την αποστολή των προσκλήσεων στους πιστωτές, αφού δηλαδή έχει προηγηθεί ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης. Και τέταρτον τέλος, σκοπεύουν να διευρύνουμε τις εργασίες που μπορούν να ανατηθούν στον εμπειρογνώμονα, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές και η επαλήθευση των απαιτήσεων των πιστωτών, προκειμένου να δοθεί στη μειοψηφία των πιστωτών η δυνατότητα ελέγχου του ενδεχομένου συμμετοχής εικονικών απαιτήσεων. Ήθελα επίσης να απαντήσω στους συζητητές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και της Ένωσης Κεντρών ότι είναι αλήθεια ότι κανείς δεν μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια πόσες βιώσιμες υπεχρεωμένες επιχειρήσεις υπάρχουν, καθώς και σε τι ύψος διαμορφώνονται συνολικά οι οφειλές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την κάθε μία επιχείρηση. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να έχει μια πλήρη εικόνα των υποχρεωμένων επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό. Αυτό που ακούσαμε όμως από τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ είναι ότι είναι χιλιάδες επιχειρήσεις υπεχρεωμένες που μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και τέλος θέλω να πω ότι, αν και το είπε ο κύριος Καμένος, το παρόν σχέδιο νόμου δεν περιέχει διάταξη με την οποία προστατεύονται από άδικες διώξεις οι εκπρόσωποι των πιστωτών, οι οποίοι θα συνενέσουν σε ρύθμιση οφειλών. Αλλά θα υπάρξει μια σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία πρόκειται να εισαχθεί σε επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Δυστυχώς δεν θα σας απαντήσω για τις καινούριες προβλέψεις του ΔΝΤΟΥ, γιατί όπως ξέρετε το ΔΝΤΟΥ έχει προβλέψει παταγωδώς αποτελέσματα τα οποία απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ.